Πάμε τώρα να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε στην αυτοδιοίκηση, αλλά στην περιοχή του Δήμου Ναυπλίων. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον υποψήφιο Δήμαρχο Ναυπλίων, τον κύριο Κώστα Μακάρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, τι κάνετε? Είμαστε καλά και να ρωτήσω, γιατί έχετε μια έντονη, να το πω έτσι, δραστηριοποίηση, όχι τώρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και πέρα από τα αυτοδιοικητικά, πέρα από τα πολιτικά ζητήματα, τη βλέπουμε αυτή την έντονη κινητικότητα στο πεδίο της προσφοράς. Έτσι, στο πεδίο της δικής σας προσφοράς για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αργολίδας, σας είδαμε, είχατε και την συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Και πού καταλήγει αυτή, γιατί η προσφορά ήταν πραγματικά η δωρεά, η δική σας ήταν συγκινητική. Όμως κάτι πρέπει να γίνει και με το ανθρώπινο δυναμικό, τη στελέχωση. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Καταρχήν, είναι υποχρέωση οπωσδήποτε κάθε πολίτη να προσφέρει, είτε περισσότερο είτε λιγότερο, καθένας από πλευράς του. Μέρα με κάλεσαν τότε η κυρία Σαρίδη, διευθύντρια του νοσοκομείου, σε ένα συμβούλιο και επέδειξαν την κλινική που είχαν μέχρι τότε, η οποία πραγματικά ήταν σε αθλία κατάσταση. Μου ζήτησαν να βοηθήσω, η ΕΚΤΙΠΕ είχε εγκρίνει 15.000 ευρώ, τα οποία αυτά τα χρήματα ήταν αστεία και δεν μπορούσε να γίνει καμία κατασκευή, επισκευή με αυτά τα χρήματα. Αρχές του 2021 λοιπόν ξεκίνησε η κατασκευή της παιδιατρικής κλινικής με τη βοήθεια του προσωπικού και της διευθύντριας. Μια παιδιατρική κλινική η οποία ξεκίνησε με πάρα πολύ ενθουσιασμό, βάζοντας πραγματικά όλους τους εργαζομένους στο να συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία για το πώς πρέπει να είναι τα χρώματα, να λένε τις ιδέες τους, και ήταν πολύ σημαντικό γιατί δημιουργήθηκε μια έτσι συσπήρωση μέσα στο προσωπικό σε πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στον κορονοϊό και αυτό έδωσε έτσι μια πνοή, μια ανάσα, μια αισιοδοξία. Τη βλέπουμε αυτή την εικόνα παραλληλά, μόνο γι' αυτό να σας διακόψω, και είναι εξαιρετική έτσι η συγκεκριμένη εικόνα. Είναι στα πρότυπα του Αγία Σοφία. Η χρηματοδότηση ήταν περίπου στο 85% από μένα και 15% από την ΕΚΤΙΠΕ. Υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και η κλινική ολοκληρώθηκε εντός 5 μηνών. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας γολγοθάς για μένα και την κυρία Σαρίδη, με ενημερώσεις προς το Υπουργείο και προς τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτό το οποίο είχαμε στα χέρια μας, ήδη ανακαινισμένη κλινική, καθώς και να φέρουμε γιατρούς, παιδιάτρους. Δυστυχώς, λόγω των καταστάσεων, λόγω του κορονοϊού και λόγω ότι ήμασταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όλα αυτά τα πράγματα πέφτανε στο κενό. Ήρθε λοιπόν σήμερα το πλήρωμα του χρόνου, που ο κύριος Πλεύρης, επειδή ένας αξιόλογος άνθρωπος, σαν προσωπικότητα, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει λύσεις. Και στην πολιτική πραγματικά χρειαζόμαστε ανθρώπους που να δίνουν λύσεις. Οι λύσεις που δίνονται ποιες είναι, κύριε Μάκαρη, σε αυτό να μείνουμε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια διαδικασία για να πάρουμε τρεις γιατρούς σε πρώτη φάση, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έχουν 10 Φεβρουαρίου του 2023, αν δεν κάνω λάθος, στο τρίτο τεύχος. Φέρνουν τα ονόματά τους αναλυτικά και σε τι βαθμίδα είναι ο καθένας. Γιατί θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την αγωνία, να το πω έτσι, και των κατοίκων και των πολιτών και των επισκεπτών. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα η στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής για τα ίδια τα παιδιά. Και νομίζω ότι θα έχουμε θετική κατάληξη. Αυτό αισιοδοξούμε όλοι, φαντάζομαι. Πέρα όμως από αυτό, είδαμε και μία, και βλέπω τώρα θα τη δούμε τη σχετική φωτογραφία, είχατε και συνάντηση με τον κύριο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Προφανώς τα ζητήματα του Δήμου είναι στο επίκεντρο και της δικής σας κινητικότητας. Μιας κινητικότητας που φαντάζομαι φτάνει μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές και για την επόμενη μέρα. Ναι, η συνάντηση αρχικά με τον κύριο Πλεύρη ήταν για να με ευχαριστήσει για την κλινική και την δωρεά που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα. Και εγώ του είπα ότι έχω την πρόθεση να ανακατασκευαστεί μια ογκολογική κλινική, την οποία θα την κάνω εξ ολοκλήρου εγώ, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, έτσι ώστε να κλείσουμε το σοβαρό κομμάτι το οποίο υπάρχει σήμερα στην περιοχή μας, με τους ανθρώπους
που έχουν καρκίνο και μπαίνουν σε διαδικασίες με θεραπείες κλπ. Να μην πηγαίνουν στην Αθήνα και ταλαιπωρούνται και εκείνοι και οι οικογένειές τους. Επειδή έχω χάσει τον πατέρα μου από καρκίνο, έχω ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι και ζήτησα να μπορέσω να μου δοθεί η διαδικασία, να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω αυτή τη δωρεά. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτές τις κινήσεις οι οποίες γίνονται από τους ανθρώπους και προσφέρουν ουσιαστικά, ιδιαίτερα όταν αναφέρονται στον χώρο της υγείας και στην ίδια την κοινωνία. Το κλείνω αυτό για να πάω και στο πολιτικό. Γιατί το πολιτικό έχει πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν θα μπορούσατε να με συζητήσετε και με τον κύριο Πλεύρη και με τον κύριο Πέτσα όλα τα ζητήματα της περιοχής, όλα τα ζητήματα του Δήμου Ναυπλίων. Εντάξει, κινούμαστε στην αγορά. Εγώ είμαι ενεργός πολίτης πρώτα και μετά εμπλέκομαι με την πολιτική. Η συζήτησή μας κλείνεται στα θέματα και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Και ο κύριος Πέτσας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι άνθρωπος των λύσεων, όπως ο κύριος Πλεύρης. Άρα δεν θα μπορούσα κι εγώ να μην βρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους που ήδη με την προσπάθειά τους πρόχνουν τα πράγματα προς τα εμπρός. Είναι δύο άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Κύριε Μάκαρη, επειδή βλέπουμε συναντήσεις και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το πω ξεκάθαρα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με την όλη διαδικασία του κόμματος, του κυβερνούντος κόμματος. Προσδοκάτε σε στηρίξεις? Κοιτάξτε, θα σου πω. Εγώ δεν μπορώ να μην κρύψω ότι ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όμως ο συνδυασμός η νέα εποχή έχει όλα τα χρώματα και όλους τους ανθρώπους και με όλες τις ιδέες μέσα. Δεν μπορώ να μην πω ότι ναι, ανήκω στην Δημοκρατία, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα στήριξης, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο οι βουλευτικές εκλογές, είναι αλλού στραμμένη η προσοχή μας. Μετά τις βουλευτικές εκλογές βλέπουμε τα πράγματα πώς θα είναι. Η προορία σας τώρα προς τα αυτοδιοικητικά ζητήματα του Δήμου Ναυπλίων, ποια είναι, πώς τα βλέπετε τα δεδομένα σήμερα, η σημερινή εικόνα του Δήμου? Κοιτάξτε, η σημερινή εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Θα σας πω μόνο για τους τρεις πυλώνες τους οποίους κάνουμε την ανάλυση. Το πρώτο είναι η καθημερινότητα που πρέπει να λύσουμε το καθημερινό πρόβλημα του πολίτη, από τα σκουπίδια, από την κακή συμπεριφορά, από το κακό οδόστρωμα, από τους αγροτικούς δρόμους. Η καθημερινότητα λοιπόν, ο οικονομικός έλεγχος που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς, πρέπει να ξέρει ο πολίτης πού πηγαίνουν τα χρήματα. Έχουμε κάνει αρκετές αναφορές για τις αυξήσεις τις οποίες πληρώνει ο κόσμος, ειδικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε 100% αύξηση στα δημοτικά τέλη. Πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο οφείλει η ΔΕΙΑΝ στην ΔΕΙΑΝ στο Ναύπλιο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο οφείλει ο Δήμος σε πολλούς ιδιώτες, για ποιο λόγο χρεώνονται ανταλλακτικά και πετρέλαια σε αυτοκίνητα τα οποία είναι παροπλισμένα. Δυστυχώς υπάρχουν ερωτήματα συνεχή που δεν δίνει απάντηση η Δημοτική Αρχή. Και ο τρίτος πυλώνας βέβαια είναι το κομμάτι της ανάπτυξης, που γι' αυτό γίνονται οι επαφές με τους υπουργούς και με τους ανθρώπους της κυβέρνησης, για να μπορούμε να δομήσουμε ήδη από τώρα, μετά την επόμενη μέρα, μετά τις εκλογές τις δημοτικές, να έχουμε έτοιμο το σχέδιο και να ξεκινήσουμε τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε. Κύριε Μάκαρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.